Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά ο Νίκος Μαζιώτης σε συμπλοκή στο Μοναστηράκι, όπου τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Πάμε αμέσως στο Μανώλη Ασαριώτη, έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες να μας ενημερώσει. Μανώλη, καλό μεσημέρι. Πηγές ενημέρωσης του Αντένα αναφέρουν ότι πριν από ελάχιστα λεπτά, σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αθηνάς, αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατάφεραν να περάσουν πτωπέδες στον νούμερο ένα καταζητούμενο για την ελληνική αστυνομία, τον Νίκο Μαζιώτη. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, καθώς αναμένεται πρώτα η ταυτοποίησή του με την μέθοδο των αποτυπωμάτων και του γενετικού υλικού. Παρ' όλα αυτά, όλες οι πηγές ενημέρωσης του Αντένα κατακλίνουν στο ότι πρόκειται για τον Νίκο Μαζιώτη. Σας υπενθυμίζω ότι έχει εξαφανιστεί εδώ και περίπου 4 χρόνια από τις ελληνικές αρχές, όταν είχε παρέλθει το 18μηνο και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει στην ελληνική αστυνομία το τελευταίο διάστημα, έστειναν ενέδρες αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε συγκεκριμένα σημεία που πίστευαν ότι ο Νίκος Μαζιώτης με την ομάδα του από τον επαναστατικό αγώνα, καθώς θεωρείται ηγετικός τέλεχος της συγκεκριμένης οργάνωσης, θα προσπαθούσαν να κάνουν μια ληστεία ώστε να γεμίσουν το επωνομαζόμενο επαναστατικό ταμείο. Έτσι και σήμερα λοιπόν αστυνομικοί της ομάδας Δίας είχαν στήσει την ενέδρα τους εντός εισαγωγικών στην διασταύρωση της Ερμού με την Αθηνά, εκεί στην πλατεία του Μοναστηρακιού, όπου υπάρχει υποκατάστημα τράπεζας. Στη θέα του Νίκου Μαζιώτη φέρεται ένας από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας να φώναξε προς την ομάδα των δραστών να πετάξουν τα όπλα και να σταθούν ακίνητοι. Εκείνοι αμέσως μετά ξεκίνησαν να πυροβολούν εναντίον των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας αστυνομικός. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας του. Μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς. Ενώ υπάρχει και μια πληροφόρια, την οποία δεν έχουμε καταφέρει να διασταυρώσουμε ακόμα, σύμφωνα με την οποία ακόμα και ο Νίκος Μαζιώτης φέρει κάποια τραύματα. Επαναλαμβάνω, υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο στην ελληνική αστυνομία με συγκεκριμένες ενέδρες, συγκεκριμένες περιπολίες σε σημεία που σύμφωνα με τις πληροφορίες και με τις γνώσεις των αστυνομικών υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει ο Νίκος Μαζιώτης. Έτσι και σήμερα και έπεσε σε μία από αυτές τις ενέδρες ο Νίκος Μαζιώτης, ο νούμερο ένα καταζητούμενος, επαναλαμβάνω, θεωρείται ηγετικός τέλεχος του επαναστατικού αγώνα, έχει κατηγορηθεί, έχει καταδικαστεί για ενέργειες και έχει επιστρέψει στην ενεργό τρομοκρατική δράση, αν θα μπορούσε κανείς να το πει έτσι, με χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα που με προκηρύξεις έχουν αναλάβει την ευθύνη. Μανώλη, να σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσει και κατά τη διάρκεια του δελτίου, και να πάμε και στον Γιώργο Καραϊβάζ να μας δώσει τη δική του εικόνα για το σχέδιο της αστυνομίας και πώς συνελήφθη ο τρομοκράτης. Γιώργο. Καμία αμφιβολία δεν παραμένει στους επικεφαλείς της αντιτρομοκρατικής και στην ηγεσία της αστυνομίας ότι στα χέρια τους εδώ και λίγη ώρα, αν και τραυματισμένο, κρατούν τον Νίκο Μαζιώτη. Προηγήθηκε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Μανώλης Ασαριώτης, ένοπλη συμπλοκή έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού, με αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς και ο νωρίτερο Μανώλης μας εξέθεσε το σχέδιο το οποίο είχε καταστρωθεί. Ήταν βέβαιοι οι αστυνομικοί ότι θα επιχειρηθεί νέα ληστεία για την ενίσχυση του επαναστατικού ταμείου. Ακολούθησε συμπλοκή και οι πληροφορίες λένε ότι έχει τραυματιστεί ο Νίκος Μαζιώτης, ένας σύντροφός του, έχει τραυματιστεί επίσης ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας, καθώς και ένας τυχαία διερχόμενος πολίτης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της ανταλλαγής των πυροβολισμών. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι κανενός η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει κανενός είδους ανησυχία. Τα τραύματα είναι αντιμετωπίσιμα και οι πρώτες πηγές ενημέρωσης λένε ότι οι τραυματισμοί και των τεσσάρων δεν είναι σοβαροί. Τώρα, από εκεί και πέρα, την προανάκριση, την έρευνα θα την αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς πέραν των υποθέσεων των ληστείων, στα οποία είτε επίσημα είτε ανεπίσημα του έχει αποδώσει η αντιτρομοκρατική μετά την μη εμφάνισή του ως όφιλε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων, μαζί με την σύζυγό του, την Πόλα Ρούπα, η οποία, να θυμίσουμε ότι εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη, έκτοτε η αστυνομία του έχει αποδώσει σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον 3 ένοπλες ληστείες, όλες στην περιφέρεια, εκτός Αττικής δηλαδή, ενώ άτυπες πηγές ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον ακόμα 2, με μια συνολική λία
η οποία ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες, όπως μεταξύ άλλων και η επίθεση με Καλάσνικοφ στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη, αλλά και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίες θα ερευνηθούν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς παρότι έχουν αναλυθεί με διαφορετικές ονομασίες, σαφέστατα είναι και η επίθεση στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με Καλάσνικοφ, αλλά και με Ρουκέτα, η οποία δεν είχε εκτοξευθεί λόγω αστοχίας. Και όλες αυτές οι ενέργειες λοιπόν θα εξεταστούν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς όπως λέγαμε, ενώ έχουν αναλυθεί με διαφορετικού είδους ονομασίας και από διαφορετικές οργανώσεις, όλες έγιναν σε στυλ επαναστατικού αγώνα της οργάνωσης, δηλαδή της οποίας ηγήθηκε ο Νίκος Μαζιώτης από το 2004 έως το 2009, όπου και εξαρθρώθηκε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε.